Το εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι το ενδιαφέρον μας. Έχουμε χωρίσει τα παιχνίδια βάσει αναπτυξιακής δεξιότητας. Άρα, ο γονιός που γνωρίζει ή έχει κατευθυνθεί από το δάσκαλο ή από τον οποιοδήποτε το τι ακριβώς ψάχνει, μπορεί εύκολα να δει τα παιχνίδια που αναπτύσσουν αυτή την γλωσσική ανάπτυξη. Δηλαδή, τι κινητικότητα, δεν κινητικότητα κτλ. Τώρα, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία πέφτουν μέσα στις ηλικιακές κατηγορίες. Μπορεί να είναι δύο απλοί κύβοι, έτσι, οι οποίοι είναι κύβοι πας με δύο απλές κομμάτια, αλλά όταν τοποθετηθούν στη σωστή σειρά, ακούγεται το ήχος του ζώου. Ακούγεται το ήχος του ζώου. Αυτό σου μιλάει κι αυτός. Ακούγεται το ήχος του ζώου, αυτό, έτσι, το προβατάκι, παιδί, πάνε με λάθος, οπότε είναι αυτοδιορθούμενο. Το παιδί μόνο του καταλαβαίνει αν έχει κάνει σωστά ή λάθος το πας, έτσι. Οι ξύλινοι δεινόσαυροι, βλέπετε εδώ, εκτός είναι ξεκινούν κάπως έτσι, είναι παζλ, είναι αριθμημένα, υπάρχει χάρτης που καθοδηγεί το κάθε παιδί ακριβώς πώς θα φτιάξει. Συνήθως γίνεται μαζί με τη βοήθεια του γονιός, ο νονός κτλ. Έτσι είναι μια ομαδική δραστηριότητα. Και αφού το συναρμολογήσει, αυτό κινείται με το άκουσμα των χεριών. Απίστευτο. Αν χτυπήσω δυο φορές παλαμάκια θα πάει διαφορετικά, μία αλλιώς και τα λοιπά. Έτσι. Για τι ηλικίες είναι? Αυτά συστήνονται από 6 και πάνω. Mm-hmm. Έτσι. Και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά. Αυτές τις ηλικίες κυρίως 7 και 8 χρονών. Για πιο μικρά μπορεί, αλλά χρειάζεται τη βοήθεια. Για πιο μικρά παιδάκια μπορεί να φτιάξει και σπιτάκια. Τα σπιτάκια ξεκινάει η κατασκευή της κάπως έτσι. Και μέσα στο κουτί υπάρχουν μπογιές και πινέλο και το χρωματίζει. Πάλι είναι τρισδιάστατο παζλ. Δηλαδή πάλι είναι μάνο σε κοντραπλακέ, προχαραγμένα, κόβονται ανάλογα με το σχεδιάγραμμα, τοποθετούνται κτλ. Τι ωραία. Και αυτό έχουν να κάνει με την ηλιακή ενέργεια. Κινούνται αφού συναρμολογηθούν πάλι, κινούνται με το φως του ήλιου ή με τη θερμότητα, με τη λάμπα πυρακτός που είναι εδώ. Και έχουμε το ανεμόμυλι και αεροπλάνο. Τέλειο. Τώρα όσον αφορά το επιτραπέζιο, θα ήθελα να σας δείξω και αυτό, το οποίο ουσιαστικά είναι θέμα βαρύτητας και δεξιότητας των χεριών. Μοιράζουμε τα σιδεράκια, τις κρεμαστρούλες και έχουμε ζάρι με χρώματα και αναλόγως το χρώμα προσπαθώ να στηρίξω, ξεκινάμε μόνο με την μπάρα και αρχίζουμε και χτίζουμε και αναλόγως παίζω με τη βαρύτητα και προσπαθώ να ισορροπήσω το οικοδόμημα. Αν τα ρίξω και εδώ λεπτή κινητικότητα. Αλλά και αρχίζει την προοπτική σκέψη, δηλαδή προσπαθεί να καταλάβει, ξέρεις, να υπολογίσει, να δει, να αναπτύσσει την κριτική. Ναι, την κριτική θα δώσει, προσπαθεί να καταλάβει, τι του συμβαίνει εδώ και τι θα γίνει, με να προβλέψει το αποτέλεσμα. Και έχει διάφορες βαθμίδες ανάπτυξη. Αυτό το παιχνίδι ψηφίστηκε το καλύτερο στην Αμερική το 2012, είναι της εταιρείας Melissa & Dunn. Λόγω αυτού και προσφέρει οικογενειακή ασχολία. Μπορεί να παίξουν άτομα μέχρι 4 χρονών. Mm. Το δίνει από 8 και πάνω, αλλά εμείς ένα παιδάκι μόνο το μπορεί να το παίξει και από 4-5 χρονών μαζί με μια καθοδήγηση από το όνομα του μπαμπά. Πολύ ωραία. Γενικώς όλα τα παιχνίδια μας προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα, να δημιουργήσουν μια επίδραση ανάμεσα στο γονέα και στο παιδί. Αυτή είναι ξύλινη κύβη, οι οποίοι είναι θεματικοί. Αναλόγως στο χρώμα, στην μπλε πλευρά έχει ζώα της θάλασσας, η πορτοκαλί εδώ πράσινη έχει ζώα του δάσου, το αγρόκτημα κτλ. Φάρμα και τα ζούγκλα κτλ. Έτσι, και είναι στη λογική της μπάμπους και του μπαίνει μία μέσα στην άλλη. Α, και καταλήγουν όλα στο κουτί. Μπράβο. Μέσα, ναι. Ακριβώς έτσι. Μπαίνει έτσι μέσα και μετά αναπτύσσεται από παρά, είναι ξύλο, έτσι τα υλικά τους είναι φυσικά και τα χρώματα τους είναι μη τοξικά.
Και αυτό εδώ για πιο μικρά παιδάκια. Αυτό είναι τύπου memory, αλλά για πιο μικρές ηλικίες. Γιατί μπορείς, δεν υπάρχουν οι ίδια, έχεις όπου το κρύβεται το σκυλάκι, εδώ ο παπαγάλος κτλ. Μπορείς να πεις το παιδί που είναι η αγελάδα, έτσι να θυμηθεί τι υπάρχει μέσα. Αυτά είναι μαγνητάκια, τοποθετούνται πάνω, πάνω στο ψυγείο. Άρα συσχετισμοί. Συσχετισμοί. Μπορεί να του αλλάξει την διάταξη και να του ζητήσει να τα βάλει στη σωστή θέση. Εδώ τις ίδιες φιλοσοφίες και επίσης τα δαχτυλάκια σου ξασκούνται μέσα από εδώ. Η κατασκευή του είναι κάτι το οποίο θα μείνει στο σπίτι για πάντα. Και εδώ είναι η φάρμα που είναι της ίδιας λογικής, αλλά μέσα έχει ζώα. Έτσι, έχει... Είναι το ίδιο θέμα. Η τούρτα μας έχει... Όλα τα παιδάκια θα τις ξέρουν καλύτερα από μένα, ότι θέλουν να παίζουν, να κάνουν τα γενέθλιά τους κάθε μέρα. Εμείς εδώ, η σπάτουλα κόβει, κάθε κομμάτι μέσα έχει χρυσκράτς, ενώνεται με το άλλο. Εδώ κερνάει την ομάδα του μπαμπά. Εμείς τους κάνουμε κάθε μέρα γενέθλια. Και μαθαίνουν και να φυσάνε. Να φυσάνε, μαθαίνουν τον αριθμό, πόσα κεράκια, θέλουν γεύση φράουλα, γεύση καραμέλα, αλλάζουν διακοσμήσεις. Και αφορμή για πανηγύρι. Το site σας πείτε μας πάλι. Το site μας είναι littleminds.gr. Έτσι, η εταιρεία που...